ήταν ίσως το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας. Μάλιστα. Το να αποθηκεύσουμε νερό λοιπόν όταν βρέχει, γιατί είδαμε αυτό το φαινόμενο, πολύ σωστά το λες, πέρυσι, ενώ είχαμε βροχοπτώσεις, ήταν τόσο σιγανό το νερό, όπως το λένε, που δεν μπήκε νερό στο φράγμα, παρόλο που είχαμε βροχοπτώσεις πέρυσι. Αυτό σωστά. Λοιπόν έτσι έπρεπε να μας ανησυχήσει και να βρούμε μια λύση. Λοιπόν, για άρχισε να μας ξετυλίγεις τώρα εσύ την εργασία αυτή, την οποία να πούμε ότι την έχεις καταθέσει, την έχεις πάει στον ΤΟΕΒΙ Ράπετρας. Σωστά, σωστά. Η εργασία μου, ναι. Η διπλωματική μου, την έκανα δωρεά στον ΤΟΕΒ. Συνεργάστηκα τότε με τον μηχανικό, τον κύριο Σωμαράκη από την Ιεράπετρα, τον οποίο τον ευχαριστώ και πολύ. Mm-hmm. Με βοήθησε και για την τοποθεσία της... της μελέτης μου, η οποία είναι αριστερά του ήδη υπάρχοντος φράγματος, mm-hmm. στα Μπραμιανά. Mm-hmm. Είναι στο παλιό φράγμα Αγά, για τους παλιούς που ίσως γνωρίζουν, γιατί εγώ σίγουρα δεν το γνωρίζω όντας και νέος. Mm-hmm. Και αυτό που ουσιαστικά εγώ έκανα ήταν μία λιμνοδεξαμενή, η οποία να μπορεί να εκμεταλλεύεται μία μικρή ποσότητα βρόχινη νερού σε μία λεκάνη απορροής, mm-hmm. και να μπορεί ίσως αυτή την ποσότητα να την... μεταβιβάζει μέσω ενός αντλιοστασίου και ενός καταθλιπτικού αγωγού, να τη μεταβιβάζει μετά στο φράγμα. Nice. Μιλάμε φυσικά για ποσότητες οι οποίες δεν είναι τεράστιες σε σχέση με την ποσότητα του φράγματος, αλλά μιλάμε για μια κατασκευή η οποία είναι 200 με 300 χιλιάρικα, και η οποία μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο αριθμό. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει το φράγμα και δηλαδή, μπορεί να εκμεταλλευτεί το βροχινό νερό. Δηλαδή είναι και οικονομική και άμεσα μπορεί να γίνει αυτό με πολύ λίγα χρήματα. Αν θέλουμε να δώσουμε ένα τίτλο. Έχει σχεδιάσει λοιπόν μία λιμνοδεξαμενή σε ένα χώρο που πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει και μαζεύουμε τα βρόχινα νερά εκεί. Στη συνέχεια σε ένα χώρο... Ναι. Ναι, ναι, σε ένα χώρο ο οποίος είναι ήδη δοκιμασμένος, γιατί εκεί το φράγμα του Αγά ουσιαστικά που λέγεται εκεί η περιοχή ήταν το παλιό φράγμα, πριν πολλά χρόνια. Mm-hmm. Οπότε είναι μια δοκιμασμένη περιοχή, από ό,τι έχουμε δει και τα εδάφη εκεί πέρα είναι αδιαπέρατα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και ίσως μπορούμε να ξεκινήσουμε δοκιμάζοντας αυτή την κατασκευή, να δούμε, δίνει ένα τόνο ζωής στο φράγμα. Mm-hmm. Αν δίνει, τότε μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε άλλες δύο, άλλες τρεις, τέσσερις, πέντε ίσως λιμνοδεξαμενές. Για να δούμε διαφορά, γιατί σίγουρα με μία κατασκευή δεν πρόκειται να δούμε διαφορά. Ναι, σωστά. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, έτσι. Από κάπου όμως πρέπει να αρχίσουμε, σωστά. Ναι. Οπότε, δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο εύκολο που μπορεί, ας πούμε, τώρα να ξεκινήσει με πολύ λίγα χρήματα από τον ΤΟΕΒ, δηλαδή μπορεί να τα βάλει ο ΤΟΕΒ αυτά τα χρήματα, στο ταμείο του υπάρχουν χρήματα, είναι καλός οργανισμός. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορεί, δεν ξέρω αν το συζήτησες με το Διοικητικό Συμβούλιο, αν σε κάλεσε το ΔΣ να ξετυλίξεις τις απόψεις, οι οποίες είναι τεκμηριωμένες και επιστημονικά, έτσι. Έγινε κάτι τέτοιο, σε κάλεσαν από τον ΤΟΕΒ να σου πούνε, έλα εδώ να μας πεις περισσότερα. Επειδή επικοινωνώ και με τον κύριο Σωμαράκη, έχει μείνει στάσιμο το θέμα, δεν μας έχουν ειδοποιήσει κάτι να το συζητήσουμε και πιο σοβαρά να τα βάλουμε, ναι. Σίγουρα και τα οικονομικά δεδομένα να τα βάλουμε κάτω, γιατί και εγώ τότε φοιτητής, ίσως να έγινε και λίγο πιο επιπόλαια η κοστολόγηση, δηλαδή να είναι και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερα τα λεφτά. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι επίσημο για να μπορέσουμε να... καταλήξουμε κάπου. Μάλιστα. Δεν σας κάλεσε κανένας λοιπόν από τον ΤΟΕΒ, παρόλο που την έχουν την πτυχιακή, αν τη λέω σωστά, αυτή την εργασία. Την έχουν την έχεις δωρήσει λοιπόν στον ΤΟΕΒ και με πολύ λίγα χρήματα, ενώ και των βροχοπτώσεων, δεν ξέρω αν προλαβαίνουν, να προχωρήσουν, να κάνουν κάτι τέλος πάντων στον τοπικό οργανισμό υγείων βελτίωσης. Δεν ξέρω, λέω, το νομικό καθεστώς και αν μπορεί να γίνει, αλλά φαντάζομαι θα το έχεις ψάξει. Αυτό, ότι είναι εφικτό και μπορεί και νομικά επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι. Νομικά θα επιτρέπεται, σίγουρα θα επιτρέπεται. Κάποιες άδειες θα χρειάζονται, αλλά δεν είναι αυτό που κολλάει το όλο ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό σίγουρα το γνωρίζουμε, ότι δεν είναι το νομικό κομμάτι. Πιο πολύ είναι το οικονομικό και το ποιος θα δώσει και πού θα βρεθούν τα λεφτά για να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και ίσως το ρίσκο που κάποιοι φοβούνται θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Να. Αυτό τώρα το κομμάτι είναι που λέμε ότι πρέπει να δοκιμάσουμε και πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε. Σίγουρα η ιδανικότερη λύση θα ήταν
από τη στιγμή που είμαστε ένας τόπος δίπλα στη θάλασσα, να εκμεταλλευτούμε τη θάλασσα με αφαλάτωση. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε οικονομικά. Mm-hmm. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, τώρα ρωτώ, δεν το έχουμε προσχεδιάσει τη συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Λιόκαλου. Δεν την έχουμε συζητήσει, αλλά πριν λίγα, κάνα 2-3 χρόνια, υπήρχε μία αίτηση στην ΡΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, που η εταιρεία ιδιωτική ζητούσε να κάνει άλλη μια δεξαμενή, δεν ξέρω όμως ακριβώς το σημείο, το οποίο εκεί θα έκανε ανακύκλωση του νερού, δηλαδή θα έπαιρνε από το φράγμα νερό, θα το πήγαινε πάνω, το ξανακατέβαζε κάτω για να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το έχεις υπόψη σου, αν το είδες, γιατί ξέρεις, με όλη αυτή την ιστορία πάει το μυαλό μας και σε σκέψεις πονηρές. Μήπως, ας πούμε, δεν μας το επιτρέπουν αυτό. Και αν είναι το σημείο αυτό που έχεις βρει, αν είναι το ίδιο που έχει προτείνει και η εταιρεία ιδιωτική. Δεν ξέρω αν αυτό το γνωρίζεις. Τώρα δεν το γνωρίζω αν είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι θα κολλάει σε κάποιο τέτοιο ζήτημα, γιατί η όθηση που δίνει το νερό εκεί πέρα στους αγωγούς, είναι πολύ δύσκολο να παράξουμε εκεί πέρα υδροηλεκτρική ενέργεια. Mm-hmm. Δηλαδή το έχω αναφέρει και στη διπλωματική μου, η ποσότητα δεν είναι τεράστια, mm-hmm. δεν έχουμε μεγάλη δύναμη από το νερό, mm-hmm. οπότε δεν έχουμε κάποιο τέτοιο ζήτημα. Mm-hmm. Λογικά λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να μας πεις έτσι, αυτή η μικρή λιμνοδεξαμενή, υπήρχε και μια άλλη ακόμα πρόταση πριν μερικά χρόνια, να γίνουν όπως στην Κύπρο, μικρές δεξαμενές, που να μαζεύουν τα νερά της βροχής και στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στο φράγμα. Υπήρχε μια τέτοια πρόταση, η οποία βεβαίως έμεινε ως πρόταση. Εσύ προτείνεις μία, αν το κατάλαβα σωστά, σε ένα συγκεκριμένο σημείο που έχεις βρει, ότι μπορεί να εξυπηρετείς και να είναι εύκολο. Να μπορεί να, δηλαδή, τώρα, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, αν μπορούμε να πούμε. Έκανα μελέτη σε μία περιοχή, στην οποία ξέραμε ότι παλιά υπήρχε το φράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να κάνω σε περισσότερες. Η διπλωματική μου βασίζεται στο ότι μελέτησα μία περιοχή. Αυτό εννοείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε λεκάνη απορροή. Για να καταλάβουμε, σε οποιαδήποτε περιοχή μπορεί να μαζέψει μια αξιολογήσιμη ποσότητα βρόχινου νερού. Mm-hmm. Εννοείται ότι αν δούμε ότι κάτι τέτοιο λειτουργεί και βοηθάει το φράγμα, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μελέτη και σε οποιαδήποτε άλλη λεκάνη απορροή. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε, αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζουν πολύ γεραπετρίτες, τη θέση αυτή που μας λες, που λειτουργούσε ένα παλιό φράγμα, το οποίο, αν κατάλαβα σωστά, έχει εγκαταληφθεί τώρα. Δηλαδή δεν, ναι, παλιά λεγόταν το φράγμα του Αγά, το λέγαν τότε. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε είναι εύκολο λοιπόν, είναι υποδομή, πώς να το πω, υπάρχει μια υποδομή να την αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το παλιό φράγμα του Αγά, πώς το λέγαμε. Για το φράγμα δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες, γιατί δεν το, ούτε το γνωρίζω, ούτε ο πατέρας μου το έχει προλάβει. Ήταν πολύ παλιά. Πολύ παλιά. Απλά ξέρουμε εκεί πέρα ότι τα εδάφη είναι αδιαπέρατα από μάργες αργύλου. Επειδή τα έχουμε μελετήσει, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αδιαπερατότητας στα εδάφη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια υποδομή. Δεν θα δούμε κάτι αν πάμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Απλά είναι μια λεκάνη η οποία μας βοηθάει και εξυπηρετεί στο ότι είναι πολύ κοντά στο φράγμα. Mm-hmm. Γιατί σίγουρα, επειδή μελετήσαμε και μελέτησα και πόσα χιλιόμετρα σωλήνες θα χρειαστούν, mm-hmm. και το κόστος τους, mm-hmm. είναι πολύ κοντά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλη ποσότητα. Οπότε εκεί πέρα σίγουρα θα μας βοηθήσει το ότι είναι κοντά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο το επέλεξα. Ναι. Δεν γνωρίζω τώρα αν εκεί πέρα είναι καλύτερα από ό,τι να ήταν από πάνω από το φράγμα. Mm-hmm. Από πάνω από το φράγμα σίγουρα αρκετή ποσότητα καταλήγει στο φράγμα, οπότε εγώ εκμεταλλεύτηκα μια περιοχή που είναι κάτω του φράγματος, γιατί ότι είναι κάτω από το φράγμα χάνεται, mm-hmm. όπως γνωρίζουμε. Mm-hmm. Οπότε πήγα σε αυτή τη δοκιμασμένη και με τη βοήθεια τότε του κύριου Σωμαράκη που
μου έδωσε τότε τα φώτα του και να βρω πολλές πληροφορίες και, και για την περιοχή η οποία ίσως να βοηθήσει. Mm-hmm. Και από ό,τι θυμάμαι κάτι είχε ξαναγίνει και μία μελέτη πιο παλιά, mm-hmm. πάλι είχε παρατηθεί. Γενικά κάνουμε μελέτες, κάνουμε σκέψεις, ναι, αλλά δεν κάνουμε πράξη. Στην πράξη κολλάμε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε, μας δίνει λοιπόν μια έτοιμη λύση, την έχει ο ΤΟΕΒ στα συρτάρια του. Ο σχεδιασμός αυτός, η υλοποίηση αυτού του έργου είναι, μπορεί να γίνει άμεσα, χωρίς πολλά χρήματα, ξαναλέω. Τα ωφέλη τώρα να πούμε ότι εννοείται ότι θα μπαίνει κάποιο νερό στο φράγμα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δηλαδή να δούμε τα άμεσα και τα έμεσα ωφέλη, όπως το λες, όπως το αναφέρεις και στα συμπεράσματά σου στο τέλος της πτυχιακής. Για πες μας τα ωφέλη, τα άμεσα και τα έμεσα. Δηλαδή αυτό μπορεί να ξεκινήσει τώρα και να χρησιμοποιηθεί για τις καλλιέργειες. Μπορεί ακόμη και παραγωγή ενέργειας να γίνει, έτσι. Αν το καταλαβαίνω σωστά, υδροηλεκτρικής ενέργειας. Υδροηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο αν δούμε ότι η ποσότητα του νερού έχει μεγάλη δύναμη, μπορούμε να παράξουμε ενέργεια. Mm-hmm. Μπορούμε επίσης να το χρησιμοποιήσουμε με κάποια φίλτρα, είτε για πόσιμο νερό, για κοντινούς σκισμούς. Mm-hmm. Θα βοηθήσει σίγουρα την περιοχή να το κάνει ένα κέντρο, ίσως να το πλησιάζει ο κόσμος, να μπορεί να το μελετήσει. Να... Mm-hmm. Δηλαδή να γίνει ένας πόλος έλξης, έτσι, αυτό το σημείο που προτείνεις, ένας πόλος έλξης και για όλους εμάς, προκειμένου να θαυμάσουμε όλη αυτή τη φύση, γιατί με φυσικό τρόπο προτείνεις όλη αυτή την ιστορία, να γίνει ας πούμε άλλο ένα δεύτερο φράγμα με τη ζωή που έχει μέσα, την βιοπικιλότητα, πώς το λένε, τα άγρια πουλιά, μπορεί να βρουν και εκεί άλλο ένα καταφύγιο, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά, σωστά. Mm. Και το θέμα είναι φυσικά ότι αυτό γίνεται αν κάνουμε κάτι πιο ακριβό, να μπορέσουμε ίσως να το κάνουμε σαν πόλο έλξης και τουριστών ίσως να έρχονται να το βλέπουν και να κάνουν ίσως μια βόλτα δίπλα από το φράγμα. Όλο αυτό βελτιώνει και τη ζωή και την ομορφιά του φράγματος με το να το εμπλουτίσουμε με νερό. Μάλιστα. Προτείνεις δηλαδή πολλά πράγματα να γίνουν εκεί πέρα από το ότι θα βοηθήσει στο να έχουμε περισσότερο νερό και να φύγει αυτό το άγχος από τους ανθρώπους μας, άγχος για το νερό. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Έχεις και έμεσα ωφέλη όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Έτσι, πολλές φορές έχουμε δει το φαινόμενο, ας πούμε, της γραλιάς τα προηγούμενα χρόνια να πλημμυρίζει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται και αυτό, δεν φεύγουν νερά και με όλα τα υπόλοιπα έργα που έχει κατά νου να κάνει το ΕΒ εκεί στο φράγμα των Μπραμιανών. Ότι θα αποφευχθεί και μια πλημμύρα ενδεχομένως στην περιοχή. Σωστά, σωστά. Mm. Σίγουρα πάντα σε μια λεκάνη απορροή, τα νερά φεύγουν όταν έχουμε μια μπόρα, φεύγουν με μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Και με μια τέτοια κατασκευή μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό, να μην έχουμε και ζημιές, όπως είπατε πολύ καλά, και στην Γραλιγιά, στην οποία έχουν γκρεμίσει το μισό τοίχο του σχολείου για να μπορέσουν να φύγουν τα νερά, να καταλήξουν στη θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι με τεράστια ποσότητα βρόχινη νερού καταλήγει στη θάλασσα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα είναι στη Γραλιγιά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι κάτω του φράγματος, τα οποία καταλήγουν, προφούνται από τα εδάφη και δεν γίνονται αξιοποιήσιμα από πουθενά. Mm-hmm. Οπότε με κάτι τέτοιο μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε και μπορούμε να αποφύγουμε και τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιάννη μου, πόσα κυβικά μέτρα νερού, αν τα λέω σωστά, υπολογίζεις ότι μπορεί να μπουν στην λεκάνη αυτή που είναι ήδη έτοιμη και με λίγες παρεμβάσεις μπορεί να γίνει άλλο ένα φράγμα, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις, άλλο ένα φράγμα μικρό, πόσα κυβικά μέτρα νερού. Δηλαδή τώρα στο φράγμα έχουμε 3 με 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Περίπου, τα οποία είναι πολύ, έχει πέσει σε πολύ χαμηλή στάθμη. Ναι, ναι. Εγώ η μελέτη που έκανα για τη λεκάνη απορροής μπορεί να μαζέψει περίπου 100.000 κυβικά νερό.
τα οποία φυσικά αν τα ακούσουμε δίπλα στην ποσότητα του πράγματος που αγγίζει τα 3 με 4 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα. Ναι, αλλά θα είναι καλό νερό, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν θα είναι, ας πούμε, γιατί πέφτει και η μαλάβρα μέσα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την για την αγωγημότητα. Άρα, εμπλουτίζοντας το φράγμα και με αυτά τα κυβικά μέτρα νερού που λες, υπολογίζεις ότι μπορεί να είναι σε αυτή την λεκάνη, ότι θα έχουμε καλύτερη ποιότητα νερό τουλάχιστον. Με όλο αυτό το. Χωρίς πολλά χρήματα ουσιαστικά. Άμα αυτό είναι ο σκοπός μας. Mm-hmm. Να γίνει κάτι οικονομικό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε, μπορεί να πετύχει, μπορεί να βοηθήσει το φράγμα. Μάλιστα. Το κόστος, για ξαναπες μας, πόσο μπορεί να είναι εκεί, γιατί μιλάμε, ας πούμε, για μια οικονομική λύση για αυτό το νερό που λέμε, αλλά μπορεί να βοηθήσει έτσι πολλαπλά. Περίπου το κόστος, έτσι όπως το έχεις υπολογίσει, μιας τέτοιας παρέμβασης στην δεξαμενή αυτή, λιμνοδεξαμενή, του ΑΓΑ, αν τα λέω καλά. Ναι. Περίπου πόσο, το κόστος πόσο το έχεις βγάλει και πότε είναι αυτό, και αν δηλαδή στα σημερινά δεδομένα είμαστε μέσα. Λογικά πρέπει να είναι το ίδιο το κόστος και σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Το κόστος περίπου ανέρχεται στα 150 χιλιάρικα για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής. 150 με 200 χιλιάρικα και έχουμε μετά γύρω στα 50 χιλιάρικα σωλήνες τρίτης γενιάς οι οποίοι θα χρειαστούν. Από εκεί πέρα μετά όσο κοστίσει το αντλιοστάσιο και ένας καταθλιπτικός αγωγός ο οποίος θα στέλνει με φυσική ροή τα νερά στο φράγμα. Αυτή είναι η όλη κατασκευή και η μελέτη και η κοστολόγηση που έκανα. Τώρα χοντρικά να είναι στα 300 χιλιάρικα. Είναι σίγουρα κάτι οικονομικό. Να. Σίγουρα αν ακούσουμε και την ποσότητα δεν είναι όμως μεγάλη. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και φτιάχνουμε κάτι το οποίο δεν είναι ένα θαύμα. Είναι κάτι φυσικό και όπως είπατε έχει εφαρμοστεί και στην Κύπρο σε πολλές λεκάνες απορροής να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τέτοια μικρά φράγματα αν μπορούσαμε να τα πούμε έτσι γιατί δεν είναι φράγμα κάτι τέτοιο και να δώσει τόνου ζωή στο φράγμα. Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι χρειάζεται και συντήρηση μετά, γιατί ας πούμε το φράγμα Μπραμιανών, δεν ξέρω πότε είναι η ημερομηνία λήξης του, όλα τα πράγματα έχουν ημερομηνία λήξης, αν δεν συντηρούνται και σωστά. Εδώ τώρα, θες να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό? Ναι, εννοείται, χρειάζεται και συντήρηση. Εντάξει, το κόστος της συντήρησης δεν θα είναι μεγάλο. Και απλά χρειάζεται μια συντήρηση σίγουρα στο αντλιοστάσιο, στους αγωγούς και να απομακρύνουμε και ότι οι φερτές ύλες μπορεί να μας δημιουργήσουν πρόβλημα στη μεταφορά του νερού. Ουσιαστικά ό,τι γίνεται τώρα και στα Μπραμιανά, ας πούμε όπως γίνεται, που να βγάζουμε τα φερτά υλικά, τις πέτρες, κοτρώνες, ό,τι έχει μέσα μαζέψει, ό,τι αν βγαίνει. Και το κόστος ζωής είναι περίπου 50 χρόνια με καλή συντήρηση, αν το έχω καταλάβει σωστά. Για 50 χρόνια δηλαδή, με σωστή συντήρηση και πολύ μπορεί παραπάνω είναι, δεν είναι μόνο 50, δηλαδή είναι και 100 χρόνια είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή με σωστή συντήρηση κρατάει πολύ παραπάνω. Μάλιστα. Άρα μπορούμε συμπερασματικά να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε αυτό με πολύ λίγα χρήματα, να δούμε πώς λειτουργεί και ενδεχομένως να βρεθούν και άλλα σημεία τέτοια που να, και άλλα τέτοια σημεία που να εφαρμοστεί, ας πούμε, και κάπου αλλού η μελέτη αυτή που έχεις κάνει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα σημεία, όπως αυτό τώρα που μας είπες δεν το ξέραμε, αλλά με μια σοβαρή μελέτη μπορεί να καταδείξει και άλλα σημεία με φυσικό τρόπο να μαζεύονται νερά. Μα μπορούμε να δούμε και πώς λειτουργεί και να δούμε ίσως τα λάθη μας και το πώς λειτουργεί εκείνη η περιοχή και να δούμε ότι ίσως λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά να ήταν πολύ πιο αξιοποιήσιμο το νερό. Οπότε να μπορέσουμε εκεί πέρα να επενδύσουμε και να κάνουμε κάτι πιο δυνατό, να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τα νερά εκεί πέρα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα εμείς είπαμε, σκοπός και στόχος είναι να πιεστεί όσο γίνεται
η πολιτεία, προκειμένου να φύγει αυτό το στρες από τον κόσμο, διότι ζούμε σε μια ξηροθερμική περιοχή, αυτό το λέμε χρόνια τώρα. Έχει ξεκινήσει η ερημοποίηση σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες του Πολυτεχνείου Κρήτης από τα Χανιά. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ επιστήμονες και το έχουν διαβεβαιώσει. Έχουν προτείνει και λύσεις, πάλι με γεραπετριτάκια που έχουν κάνει την πτυχιακή τους εργασίες, όπως τη δική σου, αλλά πάνω στο κομμάτι της ερημοποίησης. Έχουν προτείνει και λύσεις, με εύκολες λύσεις, δηλαδή φυτεύοντας κάποια φυτά. Θυμάμαι μια κοπέλα, η Μαριάννα, είχε κάνει αυτή την πτυχιακή, το Πολυτεχνείο Κρήτης, φυτεύοντας κάποια συγκεκριμένα δέντρα, θα μπορούσε να σταματήσει ή να ελαχιστοποιηθεί η ερημοποίηση. Έχουν δηλαδή τέτοια μέσα, εύκολα και φτηνά, φτηνές λύσεις, τα οποία δεν τα έχουμε αξιολογήσει, φαίνεται. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Όπως είπατε, σίγουρα τέτοιες φτηνές λύσεις μπορούν να βοηθήσουν. Και όχι μόνο η δικιά μου τη μελέτη, αλλά και ήδη το υπάρχον πράγμα, το οποίο είναι μια πολιτιστική κληρονομιά για τον τόπο μας και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το κάνουμε ένα μέρος να πηγαίνουμε μια βόλτα, όπως είπατε, να βάλουμε δύο δέντρα, να γίνει ένας όμορφος περίπατος για τον Ιεραπετρίτη. Ναι, βάλε στο μυαλό σου τώρα τη λίμνη Κουρνά, ας πούμε, έτσι, στα Χανιά νομίζω. Πόσο επισκεψιμότητα και δραστηριότητα και ζωή έχει αυτή η λίμνη, έτσι. Δηλαδή, δεν λέω να κάνουμε το ίδιο, αλλά να σκεφτούμε, φαντασία έχουμε, και ας αφήσουμε και τη νέα γενιά να μπει μπροστά. Λοιπόν, σωστά. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θες να συμπληρώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, που ήσουν εδώ σήμερα και το δέχτηκες. Το κουβεντιάζουμε τώρα μέρες για αυτή τη πτυχιακή. Σε λίγο θα αναρτηθεί η συνέντευξη του Γιάννη του Λιόκαλου και όλη η εργασία για την δεξαμενή αυτή και στο Ιχονιούς. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε έτσι, πολύ. Να βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι, μια μικρή πίεση. Ακριβώς όπως το λέτε, μια μικρή πίεση, αυτό είναι το σημαντικό. Κάπως τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε λίγο ότι προσπαθούμε και ότι κάτι να κάνουμε. Γιατί αυτό βάζουμε λιθαράκια όλοι, αλλά βλέπουμε ότι μάλλον μένουν στάσιμα. Μάλλον πέφτουν τα λιθαράκια, κάτι. Δεν τα βάζουμε γύρω. Μάλλον πέφτουν ακόμη χειρότερα, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, να είσαι καλά, καλή πορεία στη ζωή σου και αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω το ΔΣ που ψάχνει και το ΔΣ του τοπικού οργανισμού εγκυοβελτιώσεων να σε καλέσει τις επόμενες ημέρες, να αναλύσεις περισσότερα και τεχνικά ζητήματα να παραθέσεις, γιατί τα έχεις μέσα στην εργασία σου όλα αυτά, από το κόστος μέχρι και τις σωλήνες, πόσα μέτρα και το κόστος και πόσο πώς τα λένε αυτά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΕΒ. Ελπίζω να σε καλέσει το ΔΣ, έτσι, γιατί είναι μια πολύ ωραία εργασία, η οποία δεν είναι έκθεση ιδεών, δίνει και λύσεις πρακτικές. Να είσαι σίγουρα, καλά. Σίγουρα είναι πρακτικές οι λύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και ευχόμαστε την επόμενη φορά να μιλήσουμε, να σε έχει καλέσει κάποιος υπεύθυνος και να μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο και να πούμε ίσως περισσότερα πράγματα και καλύτερα. Σίγουρα, αυτό θα ήταν καλύτερο. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια. Αυτά λοιπόν.